Είχαν πολλές πληροφορίες οι Άγγλοι, από διάφορους. Δεν είναι μυστικό πια ότι πολλοί μπροστά στα βασανιστήρια, μπροστά στο ένα το άλλο, θα έλεγα μια μικρή πληροφορία. Αυτή η μικρή πληροφορία, οι Άγγλοι είχαν τη δυνατότητα να τη συνθέτουμε μια άλλη πληροφορία, με ένα άλλο όνομα, ένα ψευδόνυμο, και κατέληγαν εκεί που κατέληξαν και πήγαν στο Μαχαιράν. Αλλά το θέμα είναι ότι στο Μαχαιράν είναι έξω σημείο ότι για τρεις μέρες σχεδόν ερευνούσαν χωρίς να ανακαλύψουν τίποτα. Και ερευνούσαν στην περιοχή που είναι τα Τσόνια, που είναι ο πύργος, το ύψωμα εκείνο που είναι και η αντένα του ΡΙΚ. Πράγματι εκεί ήταν ο Αυξαντίου. Για καιρό πολύ. Αλλά το ήξεραν πάρα πολύ ότι ήταν το λιμέρι του. Πάρα πολύ. Οι οποίοι κατά καιρούς συνελήφθησαν, άλλοι εμίλησαν, άλλοι δεν εμίλησαν και ούτω καθεξής. Και επήγαν κατευθείαν σε αυτόν τον χώρο. Αυτό ήξερα. Μια από τις καθοριστικές στιγμές για την εξέλιξη της προδοσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου ήταν η σύλληψη του Γιώργου Λοϊζίδη, απόστρατου από τους Βρετανούς στο Όμοδος. Η προδοσία ήταν μια λυσίδα πολλών γεγονότων, τα οποία οδήγησαν στο ολοκαύτωμα. Ξεκινούσε από μια σειρά πληροφορίες, οι οποίες αποκαλύπτονταν από συλληφθέντες συναγωνιστές του, οι οποίοι επέλεξαν να αλλάξουν στρατόπεδο. Ο απόστρατος, η Φόκους, ήταν στην ομάδα του Αυξεντίου και είχε περάσει μαζί του αρκετές μέρες στο κρυσφύγετο του Μαχαιρά στα Τζόνια. Και σας ανακαλύπτω και σας συλλαμβάνω. Ξέρεις ποιος επρόδωσε το κρυσφύγετο σας? Καραδίμαθε. Είσαι σίγουρος? Ναι. Γιατί? Διότι ο Πεμπίνος τον έπιανε ο Καραδίμαθε. Ποιον? Τον Πεμπίνο. Ναι. Τον έπιανε ο Καραδίμαθε στις κάτω πλάτες. Mm-hmm. Και ο Πεμπίνος είπε την κουβέντα αυτή. Εννοείς ότι και τον Πεμπίνο ο Καραδίμαθε τον έπρόδωσε. Διότι ο Πεμπίνος εμένεσκε στις κάτω πλάτες μόνος του στο κρυσφύγετο. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή εσάς σας παίρνουν στις πλάτες. Ναι. Αρχίζουν τα βασανιστήρια. Ναι. Σε βασάνισαν? Με βασάνισαν δύο Τούρκοι που ήταν και πάνω, που ήξεραν τα ελληνικά, μιλούσαν ελληνικά. Τι βασανιστήρια σου έκαμε? Συντήσαν μας νερό βραστό που τη μούτη και ξύλο, τα με τούτον ούλον άλλαξε. Τη πέτσα, τα με τις τσιλιάς μου άλλαξε. Που το ξύλο μου χτυπούσαν οι δύο Τούρκοι. Τώρα λοιπόν, ένας έστειλε από το όνομα. Είπαμε, έστειλε από το όνομα. Ήρθε και λαλή μου, κοντά να σου πω, λέει μου. Αν δεν μας δώκεις πληροφορίες για καταζητούμενο, λέει του. Ένας Τούρκος δηλαδή? Ναι, ένας Τούρκος, όχι Τούρκος, δεν ήταν, δικό μας. Που ήταν και πάνω. Ήταν αγωνιστή και τούτος. Ναι, ήταν αγωνιστή. Την ημέρα που να πάνε δικαστήριο, λέει μου, θα σε κουνήσω να πιέσει κάτω με τα αυτοκίνητα, θα σε σκοτώσουμε και να πούνε ότι γύρεψε να δραπετεύσει. Ποιο σου το είπε, τον αν μπορεί να μου το πει? Όχι. Ακριβώς δαμέ, δεν μπορεί να σου πω την κουβέντα. Ποιο είναι, ποιο από εμεί. Θα σα το πούνε. Είχαμε αρκετές απώλειες τότε και ο Αυξεντίου, ο οποίος ήταν ο πρώτος καταζητούμενος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και ως ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, εάν οι πληροφορίες τους ήταν επιβεβαιωμένες ότι ευρίσκονται κοντά στο Μαχαιρά, μπορούσαν ακόμα και να σκοτώσουν άνθρωπο για να αποκαλύψουν το κρυσφύγετο. Και λέγανε, ας το δοκιμάσουμε πρώτα και μετά. Από πλευράς Αυξεντίου, ο ίδιος έλεγε, μα έχουμε τη Λευκωσία, η Λευκωσία ήταν κατά προδομή. Η Πιτσιλιά επίσης ήταν καταπροδομένη. Παντού ενέδρευαν Άγγλοι στρατιώτες. Δύο από τους παλαιούς αντάρτες του Αυξεντίου εκάθονταν στα μονοπάτια με τους Εγγλέζους, τα οποία δείξαν ποια μονοπάτια χρησιμοποιούσαμε όταν ερχόμαστε από κοντά, ο Πιπίνος και ο Φόκος, ο Απόστρατος, και ενέδρευαν. Οπότε, έλεγε, πώς να πάμε μπου για να πέσουμε σε καμιά ενέδρα. Εδώ θα μείνουμε και αν χρειαστεί εδώ θα πολεμούμε. Ο Απόστρατος ήταν εκεί, στις έρευνες. Ο Απόστρατος επηρέατησε υπό τις διαταγές του Αυξεντίου κάποιο διάστημα και ήταν εκεί, στο Μαχαιράν, κατά τη διάρκεια των ερευνών, μαζί με τον Πιπίνο, ο οποίος επίσης εφηχαδεύθηκε από τους Άγγλους στο Λονδίνο. Και χωρίς μάσκες, χωρίς να οποιαδήποτε μυστικότητα, φανερά ζητούσαν από τους καλογύρους και από τους μοναχούς, τους άλλους, ξέρω εγώ, που ήταν εκεί στο μοναστήρι, να πούν που είναι. Όταν έγινε η επιχείρηση,
των Άγγλων στο Μαχαιρά. Ναι. Τις μέρες εκείνες που χάθηκε ο Ξεντίν. Εσύ ήσουν εκεί, σε είχαν πάρει εκεί, μαζί με τον Πιπίνο. Ναι. Χωρίς μάσκες. Ναι. Και βοηθούσε το στρατό. Ναι. Όχι, εντάξει, πήρε μας ο στρατός, αλλά ήταν βοήθεια. Δηλαδή ακριβώς ο κόσμος ο παραπάνω σε αυτό είναι, που λέει ότι πιέναμε με στρατό και βοηθούσαμε το στρατό. Mm-hmm. Ενώ εμείς δεν βοηθήσαμε το στρατό, απλούστατα. Σας πρότεινε να φορέσετε μάσκες και δεν έχτηκατε? Όχι, ούτε μας, όχι, δεν μας πρότεινε να φορέσουμε. Γιατί άλλοι φορούσαν μάσκα. Ποιοι άλλοι? Άλλοι που βοηθούσαν το στρατό. Όχι. Όσοι ήμασταν εμείς, όσοι ήταν στις πλάτρες, κανένας δεν έβαλε μάσκα να μην να πάει μαζί με το στρατό. Κανένας δεν έβαλε μάσκα. Παρασκευή έγινε αυτό. Κατά τις 2 η ώρα κατέβηκα κουκουλωμένη ο Πιπίνος με τον Απόστρατο. Αλλά επειδή έζησα τόσο καιρό εδώ πάνω, μόλις άκουσα τη φωνή που μιλούσα και στην αρχή άρχισε και με έμπληξε ο Απόστρατος. Μου λέει, είσαστε όλοι παλιά άνθρωποι, λέει, εδώ στο μοναστήρι. Αν είσαστε καλοί άνθρωποι, δεν θα μας εβάζετε, λέει, μέσα στο μοναστήρι σας για να σκοτώνουμε τους Εγγλέζους. Του λέω, δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Μου λέει, άστα, λέει, τώρα είναι όλα τελεσμένα γεγονότα. Τα έχουμε ομολογήσει όλα. Και με χτύπησε, μου έδωσε τη χτυπιά και πετάχθηκε το καλυμάφι κάτω. Αυτό έγινε στην αυλή. Καθνικά, όταν φτάσαμε στην έξοδο, βλέπουμε τον Αγωγιάννη επάνω στο κεφαλοσκάλι. Πού βρέθηκε αυτός, είχε φύγει από η ώρα 2. Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, πήρε τον δρόμο για να πάει στο χωριό του, το γούρι, και έπαιρνε τα μουλάρια της Μωρής. Φαίνεται όλοι στον δρόμο, το συνάντησαν τις στρατιώτες και τον γύρισαν πίσω. Και όταν τον είδε ο Πιπίνος, για καλό στο φίλο τον Πέτρο, του λέει. Τον Πέτρο τον Φιλίππο, εκείνον τον Αγωγιάτη, τον Βοσκόν, ναι, όπως το λες εσύ, ναι, από το γούρι. Ναι. Ο οποίος τελικά είναι ο άνθρωπος που έδειξε που ήταν το κρυσφύλλο του Αξιντίου. Ναι. Εσύ και ο Πιπίνος δεν τον πήρατε στους καπέδες? Όχι. Όχι. Λάθος. Ναι. Ακριβώς, πάστες υποθέσεις τούτες, είναι ο Τσούχας, παστούτα ούλα, είναι μάρτυρας αυτός, που ξέρει όλα τις περιπτώσεις παστούτες που φωνάζουμε όταν του είδα εγώ τι είπαν του τότε. Μα γιατί εγώ να πιστέψω τον Τσούχα? Γιατί ο Τσούχας είναι μάρτυρας. Μάρτυρας, αλλά ήταν συνεργάτης σου. Καλά, νάτι, εφόσον δεν μας πιστεύει σε εμάς. Όχι. Όχι, δεν σε πιστεύω εσένα. Εγώ θέλω να μου πεις, υπάρχουν μαρτυρίες ότι σας είδαν να χτυπάτε μάλιστα τον Πέτρο. Το ΡΙΚ με τον δημοσιογράφο Σπύρο Κέτυρο κυνήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, όσο ακόμη ζούσαν, εκείνους τους Κύπριους που κατέφυγαν επί Αγγλοκρατίας στο Λονδίνο και έζησαν την υπόλοιπη ζωή τους εκεί. Αναζητώντας ψηφίδες στο κεφάλαιο Προδοσία, όχι μόνο για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Αυτό που ήταν εκεί, στη Ζομπηγή, όχι. Όταν έμαθε ότι είμαι στο Λονδίνο για να ζητώ πληροφορίες, με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο για να μου πει ότι όλοι επρόδωσαν, έχω χαρτιά. Λέω, δεν μου τα φέρεις τα χαρτιά. Δεν ήρθε ποτέ να τα φέρει. Ήταν ο ίδιος αυτός ο οποίος είχε... Οι Άγγλοι τότε είχαν προσπαθήσει να διεισδύσουν μέσα στην ΕΟΚΑ και έβαλαν κάποιους να προσπαθήσουν να το κάνουν. Έγιναν αντιληπτοί και όταν έγιναν αντιληπτοί, αυτό μόλις είναι εντελώς. Στις αποκαλυπτικές δύο συνεντεύξεις, οι οποίες τελικά έγιναν, υπόθηκαν για πρώτη φορά και αλήθειες για σκοτεινά κεφάλαια της ΕΟΚΑ, για τα οποία υπάρχει σιωπή μέχρι σήμερα. Δεν μεταδόθηκαν τελικά ποτέ από το ΡΙΚ και η συγκεκριμένη συνέντευξη του Γιώργου Λοϊζίδη διεσώθη την Ιστάτη, κρυμμένη για 30 χρόνια. Και βγάλαμε και ήρθαν μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι, βάλε, τι είναι? Ήρθαν μέσα. Είναι ο Τσούχας, που σε βοήθησε από την αρχή. Εντάξει. Τι σου έδωσαν τότε οι Εγγλέζοι για να έρθεις εδώ? Οι Εγγλέζοι για να έρθω εδώ, εγώ είπαμε ότι... Ανεξάρτητα από εκείνο. Επληρώσαμε στο εισιτήριο, εδώ κάνουμε και 500 λίρες στο χέρι. Συνεργαζόμαστε με όλους τους προδότες, να σου πω, ήταν στις πλάτες. Οι Άγγλοι είχαν συγκεντρώσει όσες πληροφορίες χρειάζονταν. Όλα τους οδηγούσαν στο Μαχαιρά. Μπορεί να μην ήταν στα τζόνια ο Γρηγόρης Αυξεντίου και οι σύντροφοί του,
αλλά ήξεραν πως ήταν κοντά στο μοναστήρι. Αφού ειδοποίησαν δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία για να καταγράψουν, όπως πίστευαν, τον θρίαμβό τους, να καταγράψουν σε εικόνα αυτό που πίστευαν ότι θα ήταν η σύλληψη του Γρηγόρη Αυξεντίου και θα τον έδειχναν σε όλο τον κόσμο με τα χέρια ψηλά, τότε κατέφθασαν από Ξηράς και Αέρος μαζί με πληροφοριοδότες τους για να κλείσουν ένα κεφάλαιο που τους τυράγνησε πολύ.